Να πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι, σε ένα θησαυρό που τον γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, Βικελαία Βιβλιοθήκη. Ο Λευτέρης Κουμαντάκης πήρε την κάμερα της εκπομπής Κρήτη σήμερα, μπήκε εκεί στα άδυτα της Βικελαίας και έχει να μας συστήσει, αν θέλετε, ένα θησαυρό τον οποίο πολλοί δεν γνωρίζουμε. Έχει ανακαλύψει πραγματάκι ο Λευτέρης Κουμαντάκης, για πάμε να το δούμε. Περνώντας το κατόφλι της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, το Ηράκλειο δέος μας περιτριγυρίζει μπροστά σε αυτό με το οποίο θα ερχόμασταν αντιμέτωποι. Είναι το λιγότερο που μπορέσαμε να νιώσουμε επισκεπτόμενοι το σημείο με τη μεγαλύτερη αξία και ιστορικότητα του χώρου. Αναφερόμαστε φυσικά στη βιβλιοθήκη όπου φιλοξενεί εκατοντάδες αρχέτυπα και παλέτυπα έγγραφα αλλά και συλλογές βιβλίων. Πρόκειται για αρχαιακό υλικό που καλύπτει μία περίοδο από το 1217 έως το 1975 και που είναι συγκεντρωμένο, καταλογογραφημένο και άρτια τακτοποιημένο σε αυτό το τμήμα. Σε αυτό έχει συγκεντρωθεί ο βασικός κορμός του αρχαιακού υλικού που παρήχθη στην Κρήτη από τους κατακτητές της στη διάρκεια 7 περίπου αιώνων και το σύνολό του είναι πλέον προσιτό στους ερευνητές. Απερίγραπτη δε η οσμή της ιστορίας, όπου το άρωμα της μελάνης σε ταξιδεύει εκατοντάδες χρόνια πίσω, έως και λίγα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Εδώ έχουμε ακόμα ένα πιο παλιό βιβλίο, του 1689. Έτσι μπορούμε να διαβάσουμε κιόλας, Ορθόδοξος Ομολογία, εισαγωγική έκθεσης. Φαίνεται άλλωστε από την... Έχει περάσει ο χρόνος πάνω από τις σελίδες, βλέπουμε, λείπουν κάποια κομμάτια. Ωστόσο, αυτή είναι και η δουλειά σας εδώ, έτσι, να τα συντηρήσετε. Τώρα πώς θα τα συντηρήσουμε, να έρθουν το 1509. Μόλις 50 χρόνια περίπου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης γράφτηκε. Ναι, το πρώτο βιβλίο. Το πιο παλιό βιβλίο της βιβλιοθήκης είναι η Κωμωδία του Αριστοφάνη. Ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, ανοιχνεύοντας τις κυριότερες συλλογές δημοσίων εγγράφων του τμήματος αρχείων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, όπως αυτά του Βενετσιάνικου Αρχείου, όπου περιλαμβάνει αρχεία που αποκτήθηκαν σε μικροφιλμ και είναι σχετικά με την περίοδο της Βενετοκρατίας. Αγναντεύσαμε νοητά το Ηράκλειο μέσα από το τουρκικό αρχείο Ηρακλείου, μέσα από χειρόγραφους κώδικες του Ιεροδικείου Ηρακλείου που εκτείνονται σε χρονικό διάστημα 230 ετών και είναι γραμμένοι στην τουρκική γλώσσα με την παλιά αραβική γραφή, ενώ ο θεσμός των Δημογεροντιών αναδύθηκε μέσα από μια σχετική ανάγνωση που είχαμε ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο κάπου μεταξύ 1858 και 1900. Παραδίπλα όμως και το αρχείο της Γερμανικής Κατοχής με το Γερμανικό Αρχείο Κατοχής της Κρήτης. Στη συνέχεια μεταβήκαμε στον τρίτο όροφο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι καθημερινά γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια διατήρησης των ιστορικών βιβλίων. Στόχος του εργαστηρίου που δημιουργήθηκε μετά από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είναι να προστατεύσει και να αναδείξει τα εξαιρετική σπουδαιότητας παλέτυπα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη, τα οποία αφού συντηρηθούν και σκαναριστούν, θα αποδοθούν στους μελετητές. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε έναν χώρο ο οποίος νομίζω μέχρι και σήμερα για πολλούς είχε μείνει στην αφάνεια. Τώρα σιγά σιγά, δειλά-δειλά, ο κόσμος έχει αρχίσει να επισκέπτεται τη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Για το λόγο ακριβώς για τον οποίο είμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Περιγράψτε μας λίγο. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάτω η βιβλιοθήκη όπου φιλοξενούνται δεκάδες, εκατοντάδες παλέτυπα και αρχέτυπα. Πώς εσείς επιλέγετε κάθε φορά που θα τελειώσετε ένα βιβλίο να έρθει το επόμενο? Πάει αναλόγως με την παλαιότητά του και τις φθορές βέβαια που έχει κάθε παλέτυπο. Αυτό το επιλέγω εγώ, αλλά μαζί με τις βιβλιοθηκονόμους της υπηρεσίας. Τα σημεία είναι πολλά. Καταρχήν, αν υπάρχουν επιφανειακοί ρήποι, αν υπάρχουν λεκέδες ή λιπαρότητες διαφόρων ειδών, αν είναι σχισμένο, ταλαιπωρημένο το βιβλίο, εκεί επεμβαίνουμε. Πόσο χρόνο περίπου θα σας πάρει ένα βιβλίο να το συντηρήσετε, να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία συντήρησης? Αναλόγως στη φθορά του, το βιβλίο μπορεί να είναι κάποιους μήνες. Μπορεί και 2 μήνες ή 3 μήνες, αναλόγως την φθορά που έχει. Παρά
παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί έλλειψη προσωπικού στο τμήμα συντήρησης των ιστορικών εγγράφων, όπως μας εξηγεί ο υπεύθυνος συντήρησης του τμήματος Φίλιππος Λαμπράκης, γίνεται μεθοδική δουλειά και μεγάλη προσπάθεια προκειμένου ο απαιτούμενος όγκος των βιβλίων να συντηρηθεί εγκαίρως και σωστά. Πρέσα που πρεσάρονται κάποια όποια χρειάζονται βιβλία και έγγραφα. Μετά που θα γίνει η όποια δουλειά πάνω στη φωτοτράπεζα με τις κόλλες, ναι, έτσι, ακριβώς, με το ιαπωνικό χαρτί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και εδώ πίσω βλέπουμε όλα τα υλικά που χρησιμοποιείται, βλέπουμε εθανόλια, ναι, ακετόνη, έτσι είναι σαν συντηρητικά του βιβλίου, ας πούμε. Κόλλες είναι κυρίως. Κόλλες. Οι κόλλες είναι κυρίως αυτές, ναι. Αλλά είναι και καθαριστικά, είναι... Βλέπουμε εδώ πέρα πινέλα, διαφόρων, ναι, τύπων, έτσι. Πέραν των εργασιών που αφορούν στη συντήρηση, αφενός των σπανίων παλέτυπων και αφετέρου του πλούσιου αρχαιακού υλικού της βιβλιοθήκης, στόχος του τμήματος εδώ είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει με οργανωμένες ξεναγήσεις ομάδες μαθητών γυμνασίου, λυκείου και φοιτητών, αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων για ζητήματα διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να ξαναγηθούν στο εργαστήριο αλλά και να γνωρίσουν τα μυστικά του επαγγέλματος του συντηρητή, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ερχόμενοι σε επικοινωνία με το τμήμα συντήρησης της Βικελαίας Βιβλιοθήκης στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτά οι ξαναγήσεις γίνονται μέσα στα πλαίσια του σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών που γίνεται από το εργαστήριό μας. Δηλώνουν εθελοντές οι πολίτες που έρχονται και με τις γνώσεις που αποκτούν θα μπορέσουν σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος να προσφέρουν κάποιες σημαντικές βοήθειες για τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερου βιβλιακού και αρχαιακού υλικού. Μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε πολίτης, από παιδί ενήλικας, να έρθει να συμμετέχει σε αυτά τα μαθήματα, έτσι. Αρκεί να του αρέσει η συντήρηση και η αποκατάσταση γενικά.